για τις Άγιες ημέρες που εορτάσαμε, εορτάσαμε πολύ μεγάλα γεγονότα του χριστιανισμού. Ευχόμεθα εν καρδίως έτη πολλά πλήρη υγείας, δυνάμεως, χαράς. Προπάντων ευχόμεθα να τύχουμε όλοι του ελέους του Θεού και σωτηρίας μεταδόξης αιωνίου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ιδιαίτερως ευχόμεθα για τα πρόσωπα τα οποία αυτές τις ημέρες είχαν την ονομαστική τους εορτή. Ο Κύριος να τα πλουτίζει με κάθε ευλογία. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ορατό ακροατήριο και αόρατο ακροατήριο που ακούει τις ομιλίες από κασέτες από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Ευχόμεθα σε όλους όσοι αγαπούν το Λόγο του Θεού και τα προσφυλή τους πρόσωπα το νέο έτος να απολαύσουν ευλογίες του Θεού. Γενικότερα ευχόμεθα για όλο τον κόσμο, αδελφοί μου, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για όλο τον κόσμο. Το νέο έτος να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα για όλο τον κόσμο. Ψάλαμε πόσους ύμνους, πατέρες, πέντε. Έγιναν πέντε κηρύγματα. Χρειάζεται, πάτερ Σάββα, να γίνει άλλο κηρύγμα. Επειδή λόγω των εορτών έγιναν διακοπές και δεν ομιλήσαμε πάνω στα μεγάλα γεγονότα που εορτάσαμε, για να μην αδικήσουμε τα μεγάλα αυτά γεγονότα, απόψε θα ομιλήσουμε με θέμα την περιτομή που εορτάσαμε κατά την πρώτη του έτος και το όνομα Ιησούς, το οποίο δόθη κατά την περιτομή του Χριστού. Τι είναι η περιτομή? Ελληνική λέξη. Από το ρήμα περί τέμνο, περικόπτο, κόπτο έτσι κυκλωτερά. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη διέτασε το αρσενικό παιδί, ο Ισραηλίτης, όταν γινόταν 8 ημερών, να περιτέμνεται. Τι συνέβαινε δηλαδή? Με ένα ξηράφι ή με μια λίθινη μάχαιρα περιέκοπταν, κυκλωτερός έκοπταν το άκρον από το δέρμα που περιβάλλει το γεννητικό όργανο του αρσενικού παιδιού, που περιβάλλει το αρσενικό το όργανο του παιδιού, που είναι το κάλυμα, που λέει ο ύμνος. Των παθών το κάλυμα, λέει ο ύμνος. Γιατί διέταξε ο Θεός να γίνεται περιτομή, που ήταν μια πράξη οδυνηρή και ταπεινωτική? Είχε σκοπό.
Όλα μέσα στη Γραφή έχουν σημασία και σπουδαία σημασία. Περιεκόπτοντας μέρος του δέρματος του γεννητικού οργάνου του παιδιού, συμβόλιζε ο Κύριος έτσι ότι μια μέρα θα αφαιρούσε το κάλυμα των παθών μας, τις αμαρτίες μας. Με την περιτομή το παιδί γινόταν μέλος του λαού του Θεού, εισερχόταν στο λαό του Θεού, γινόταν μέλος της μεγάλης οικογενείας του Θεού. Ήταν δε τόσο αυστηρός ο νόμος, επειδή και η σημασία αυτής της πράξεως, η συμβολική ήταν μεγάλη, ώστε ο Θεός, εάν κανείς δεν έκανε την περιτομή, απειλούσε να εξολοθρευτεί από το λαό του Θεού, από τον Ισραήλ. Πρώτος τον οποίον εδόθη η εντολή της περιτομής ήταν ο Αβραάμ. Σφραγίδα για την πίστη του, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ήταν η περιτομή του Αβραάμ. Η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης συμβόλιζε περιτομή της Καινής Διαθήκης, άλλο είδος περιτομή. Την ημέρα της πρώτης του έτους αναγνώστηκε επ' ευκαιρία της περιτομής του Χριστού ένα θεολογικότατο τμήμα από την προς Κολασαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί μεταξύ άλλων ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι εν Χριστώ περιτμηθήκαμε με περιτομή αχυροποίητη. Η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης γινόταν με το χέρι και με το μαχαίρι. Η περιτομή της Καινής Διαθήκης γίνεται χωρίς το χέρι. Είναι αχυροποίητη πνευματική. Εν τη απεκδύση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός. Λέγει και του σώματος, λέγει παραδόξως και της σαρκός. Μια δύσκολη έκφραση. Κατά την περιτομή, την αχυροποίητη, την πνευματική, αποβάλαμε το σώμα, το σύνολο, θα πει, των αμαρτιών της σαρκός, των αμαρτιών που διαπράττουμε με την διεφθαρμένη ανθρωπίνη φύση μας. Περιποιηθήκατε, λέγει ο Απόστολος, με την περιτομή του Χριστού. Δεν θέλει να πει περιτιμηθήκαμε όπως ο Χριστός την 8η ημέρα. Θέλει να πει περιτιμηθήκαμε με περιτομή χριστιανική. Και ποια είναι αυτή η περιτομή, η αχυροποίητη χριστιανική? Το λέει στη συνέχεια. Λοιπόν, συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι. Η αχυροποίητη, η χριστιανική περιτομή ήταν το βάπτισμα. Κατά αυτό αφαιρούνται οι αμαρτίες μας. Αφαιρείται το κάλυμα των παθών.
και με το βάπτισμα εισέρχεται κανείς στο λαό του Θεού τον χριστιανικό, στη μεγάλη οικογένεια του Θεού, την Εκκλησία. Εάν κανείς δεν βαπτιστεί, δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, δεν είναι χριστιανός. Στο φανάρι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλοι οικουμενιστές υποδέχθηκαν τον Πάπα ως επίσκοπο, φόρεσε ομοφόριο και κάθισε σε θρόνο υψηλό και επιρμένο. Του δόθηκε από τον Πατριάρχη ο ασπασμός της ειρήνης και της αγάπης. Έτσι λέγεται, Πάτερ Χριστόδουλε, της ειρήνης και της αγάπης. Απήγγειλε και τον Πάτερ Ιγόρ. Δεν είναι επίσκοπος, διότι ο παπισμός δεν είναι εκκλησία και δεν έχει μυστήρια, είναι αίρεσης. Οι αίρεσης δεν είναι εκκλησία και δεν έχουν μυστήρια. Είναι λαϊκός όπως εγώ. Όχι, δεν είναι όπως εγώ, είναι χειρότερος από μένα. Εγώ είμαι λαϊκός, αλλά είμαι χριστιανός. Διότι είμαι βαπτισμένος. Αυτός δεν είναι καν χριστιανός. Διότι δεν ισχύει βάπτισμα στον βαπτισμό. Δεν έχει μυστήριο ο βαπτισμός. Δεν είναι καν χριστιανός. Και τον τιμήσαμε ως επίσκοπο. Και στη Ραβένα τον ανακήρυξαν πρώτο επίσκοπο στο χριστιανισμό. Λάθος. Αίρεσης, ασέβεια. Βιβλία πατερικά δεν ονομάζω χριστιανούς τους αιρετικούς. Χριστιανός ονομάζεται όποιος είναι μέλος της Εκκλησίας. Βαπτισμένος και μέλος της Εκκλησίας. Οι αιρετικοί δεν είναι χριστιανοί. Άλλο που καταχρηστικός τους ονομάζουμε χριστιανούς, καταχρηστικός λέγεται και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Καταχρηστικός, κανονικός δεν πρέπει να λέγονται ούτε χριστιανοί ούτε εκκλησία είναι. Θα ήθελα να κάνω και μία άλλη παρατήρηση. Αιρετική, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, κατηγορούν την Εκκλησία διότι βαπτίζει νήπια. Έπρεπε, λέει, να αφήνουν τα νήπια να μεγαλώσουν, να μελετήσουν τον χριστιανισμό και αν συμφωνούν με τον χριστιανισμό και αν πιστεύουν στον χριστιανισμό, τότε να βαπτίζονται και να γίνονται χριστιανοί. Φαίνεται εύλογος οι σκέψεις. Είναι ευλογοφανείς οι σκέψεις, αλλά δεν είναι ορθή. Φαίνεται εύλογη, δεν είναι. Θα μπορούσαμε να υπούμε και στο Θεό, γιατί, Κύριε, διέταξε στο παιδί ο Ισραηλίτης των 8 ημερών που δεν καταλαβαίνει τίποτε να υφίσταται περιτομή και να γίνεται μέλος της οικογένειας του Θεού, του λαού του Θεού, του Ισραήλ, το ρώτησε αν θέλει. Μας λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι αιρετικοί. Ρωτήσατε το παιδάκι, το νήπιο, αν ήθελε να γίνει χριστιανός και το βαπτίσατε. Δεν το ρωτήσαμε ότι όπως δεν ρωτήθηκε το παιδί των 8 ημερών στο Ισραήλ που γεννόταν μέλος της Εκκλησίας του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης του Ισραήλ. Λέγεται και Εκκλησία η Συναγωγή. Εγώ θα προχωρούσα και θα έλεγα. Ο Θεός εγέμισε με Πνεύμα Άγιο τον Ιωάννη τον πρόδρομο που γιορτάσαμε ακόμη από την κοιλία της μητέρας του. Ρώτησε ο Κύριος το έμβριο αν ήθελε Πνεύμα Άγιο. Αν πίστευε στο Πνεύμα το Άγιο και αν ήθελε Πνεύμα Άγιο.
Να προχωρήσουμε. Αυτοί που λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και οι άλλοι, ρωτήσατε το παιδί και το βαπτίσατε. Εγώ ερωτώ αυτούς. Ρωτήσατε το παιδί και το φέρατε στον κόσμο. Το ρωτήσατε και το δημιουργήσατε. Και όταν αρρώστηκε, το ρωτήσατε αν ήθελε να του δίνετε πικρά φάρμακα και να του κάνετε οδυνηρές ενέσεις. Που θα έλεγε όχι. Τον είπε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς οι άνθρωποι, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Και ό,τι κάνει ο Θεός δεν το κάνει για το κακό μας, το κάνει για το καλό μας. Σε πειράζει αιρετικέ, γιατί όποιος αρνείται το βάπτισμα αιρετικός είναι. Σε πειράζει που σε βάπτισε η Εκκλησία από στοργή και σε αγίασε από μικρό παιδί. Τώρα που μεγάλωσες είσαι εναντίον του Χριστού, εναντίον του χριστιανισμού, εναντίον της Εκκλησίας. Μη ομολογείς το βάπτισμά σου. Να διαγραφείς από τα δίπτυχα, από τα μητρώα της Εκκλησίας και να πάρα δηλώσεις ότι είμαι άθρος. Ή ανήκω σε αίρεση. Εμείς τι λέμε που μεγαλώσαμε, μικροί βαπτιστήκαμε. Τι λέει ο καθένας από εμάς απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως. Ομολογώ εν βάπτισμα. Δεν αρνούμε το βαπτισμά μου. Αυτοί αν θέλουν να το αρνηθούν. Κατά έναν τρόπο να ξεβαπτιστούν. Σε περιτομή υπευλήθη και ο Χριστός την 8η ημέρα από τη γέννησή Του. Γίνεται η απορία. Γιατί ο Χριστός περιτιμήθηκε. Ο Χριστός είναι Θεός. Γιατί υπευλήθη σε αυτή την οδυνηρή και ταπεινωτική πράξη της περιτομής. Τι ακούσαμε τη νύχτα των Χριστουγέννων από το σύντομο εκείνο και περιεκτικότατο και συγκινητικότατο αποστολικό ανάγνωσμα. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστηνον ο Θεός των Υιών αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων. Ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβουν. Όταν ήρθε ο κατάλληλος καιρός, ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του και πώς ήλθε στον κόσμο ο απεσταλμένος Υιός, γενόμενος εκ γυναικός, ήλθε από γυναίκα, πέρασε από γυναίκα, έγινε άνθρωπος, γενόμενος υπονόμων, ελθόν κάτω από τον νόμον, ήλθε και έθεσε τον εαυτόν του κάτω από τον νόμον για να τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου ακριβώς και τελείως, επειδή εμείς ήμασταν όλοι παραβάτες του νόμου, για να μας εξαγοράσει από την κατάρα που δημιουργούσε η παράβαση του νόμου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να εκπληρώσει το νόμο, όχι να καταργήσει το νόμο όπως τον κατηγορούσαν οι εχθροί του. Το δήλωσε στην επί του όρους ομιλία, σαφώς και περιφράστος. Δεν θα ανακαταργήσω τον νόμο, αλλά να εκπληρώσω. Για να μας σώσει ο Κύριος, επειδή εμείς αμαρτήσαμε από εγωισμό, ο Χριστός υπέβαλε τον εαυτόν Του στο αντίθετο του εγωισμού, σε ταπεινώσεις.
πλήθος ταπεινώσεις. Πλήθος ταπεινώσεις. Έχω εκδώσει ένα βιβλίο, «Ταπεινώσεις του Χριστού», που έτσι άρεσε ιδιαίτερος λόγω του πνευματικοτάτου αυτού θέματος στον αγνωστικό κοινό. Μία από τις ταπεινώσεις του Χριστού ήταν και η περιτομή. Περιτομήν θελήσει καταδέχει σαρκική. Άλλες ταπεινώσεις, άλλη ταπείνωση ήταν το βάπτισμα στον Ιορδάνη. Οι ακάθαρτοι βαπτίζονται, λούζονται, πλύνονται. Ο Χριστός είναι ο μόνος καθαρός και ακύρατος, ολοκάθαρος. Γιατί βαπτίστηκε? Για να ταπεινωθεί, μπήκε μέσα στο Ιορδάνη ποταμό να μας σώσει από τις αμαρτίες που διαπράξαμε από υπερηφάνεια. Η μεγαλύτερη ταπείνωση, η σταύρωσης, η άκρα ταπείνωσης. Μας σώζει ο Χριστός με όλες τις ταπεινώσεις Του, περισσότερο με τη βάπτιση και πολύ περισσότερο με τη σταύρωση. Να εξηγήσουμε συντόμως το απολυτίκιο της εορτής της περιτομής. Μορφήν αναλυότος ανθρωπίνιν προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολυεύσπραχνε Κύριε, και νόμων εκπληρών περιτομήν θελήσει καταδέχει σαρκικήν, όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη τη σύ, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγια συγκαταβάση σου. Μέσα στους ύμνους αριστουργήματα της Εκκλησίας είναι συμπυκνωμένο όλο το νόημα της περιτομής του Κυρίου και των άλλων πράξεων, γεγονότων, θαυμάτων της πιστεώς μας. «Πολυεύσπλαχνε Κύριε», λέγει ο υμνογράφος και μαζί λέγουν όλοι οι πιστοί, αυτοί που εκκλησιάζονται στους ναούς, όχι αυτοί που εκκλησιάζονται στα κοσμικά και στα νυχτερινά και στα αμαρτωλά κέντρα, ή δεν εκκλησιάζονται πουθενά και θα εκκλησιαστούν μόνο μια φορά στο τέλος. Ερώμενοι υπό τεσσάρων και εισαγόμενοι στο ναό για τον τελευταίο ασπασμό. Πολυεύσπλαχνε Κύριε, είσαι Θεός κατ' ουσίαν, λέγει το απολυτίκιο. Τι θα πει κατ' ουσίαν? Κατά την ουσία, πραγματικός, κατά φύση, αληθινός Θεός, όπως είναι και ο Πατέρας. Και προσέλαβες εσύ ο Θεός μορφήν ανθρωπίνιν. Ταπεινώθηκες και έλαβες μορφήν ανθρωπίνιν, φύσιν ανθρωπίνιν, έγινες άνθρωπος. Αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Και έγινες εσύ ο Θεός άνθρωπος αναλυότος. Τι θα πει αναλυότος? Χωρίς σαν Θεός να υποστείς κάποια αλίωση, κάποια μεταβολή. Ο Θεός έχει το αναλύωτο. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Δεν μεταβάλλεται, είναι ο ίδιος πάντοτε. Ο Θεός έγινε άνθρωπος χωρίς να πάυσει να είναι Θεός. Τώρα είναι και Θεός και άνθρωπος.
Θε άνθρωπος με μία λέξη. Και αφού έγινες άνθρωπος, θελήσει, λέει, με τη θέλησή σου όλα όσα έγιναν στο Χριστό και τα πιο ταπεινωτικά έγιναν με τη θέλησή του για τις δικές μας, για τη δική μας σωτηρία. Θελήσει, καταδέχει περί το μην σαρκική, με τη θέλησή σου καταδέχεσαι σαρκική περί το μην, οδυνηρή και ταπεινωτική, νόμων εκπληρώνω, εκπληρώνοντας το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που διέτασε περί το μην. Και υπέστης περί το μην όπως παύσεις τα σκιώδη. Τι θα πει όπως παύσεις τα σκιώδη? Αυτά τα τελετουργικά πράγματα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως η περιτομή, η καθάρσεις με νερό, η καθάρσεις με αίματα θυσιών ζώων και μερικά άλλα πράγματα, ήσαν σκιώδη, σκιές. Δεν ήσαν η πραγματικότης. Ένα σώμα είναι πραγματικό, κάτω από το φως του ηλίου ρίχνει σκιά. Όση σχέση έχει σκιά προς το σώμα, τόση σχέση είχαν τα τελετουργικά της Παλαιάς Διαθήκης προς τις πραγματικότητες της Καινής Διαθήκης. Καταργεί ο Κύριος τα τελετουργικά, τα σκιώδη, περιτομές, καθάρσεις με λερά, καθάρσεις με αίματα θυσιών ζώων, αφού εκπληρώνει ο ίδιος πρώτα όλο το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και περιέλει στο κάλυμα των παθών ημών. Υπέστη στην περιτομή για να καταργήσει τα σκιώδη και να αφαιρέσεις, αυτό θα πει περιέλης, να αφαιρέσεις το κάλυμα, όπως αφαιρεί το στην περιτομή, το κάλυμα του γεννητικού οργάνου του παιδιού, μέρος από το δέρμα, έτσι αφαιρεί το κάλυμα που σημαίνει τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας. Δεν τα έχουμε έτσι αισθανθεί αυτά τα πράγματα. Ότι ο Χριστός υπέστη τόσες ταπεινώσεις για τις αμαρτίες που κάναμε από εγωισμό, για να μας θεραπεύσει. Δόξα, λέει, στην αγαθότητά σου, δόξα στην ευσπλαχνία σου, δόξα στην ανέκφραστη συγκατάβασή σου που κατέβηκες τόσο χαμηλά για μας τους ανθρώπους. Ποιος άνθρωπος κατεβαίνει για συνάνθρωπο τόσο χαμηλά? Το έχω πει κι άλλες φορές. Αν αδελφοί μου δεν αισθανόμεθα μια τόσο μεγάλη αγάπη, μια τόσο μεγάλη θυσία του Θεού, αξίζω με κόλαση. Κατά την περιτομή ο Κύριος έλαβε όνομα, όπως εμείς κατά τη βάπτιση λαμβάνουμε όνομα. Ποιο όνομα έλαβε ο Χριστός κατά την περιτομή? Το όνομα Ιησούς. Είναι το όνομα που εδόθη εκ των προτέρων στο Χριστό, πότε? Από τον άγγελο κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τι είπε ο άγγελος στη Θεοτόκου? Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού, θα ονομάσεις το όνομά του Ιησούν. Και δεύτερη φορά εδόθη, αναφέρθηκε εκ των προτέρων το όνομα Ιησούς για το Μεσσία, για το Χριστό. Πάλι από άγγελο. Ποιον άγγελο?
τον άγγελο που μίλησε στον μνήστορα της Παρθένου, τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, όταν είδε τη μνηστή του έγκυο, ταράχτηκε, διότι υποπτεύθηκε παρεκτροπή της μνηστής του, αμαρτία. Πόσο ωραία που δίδει ο ακάθιστος ύμνος στην ταραχή του σόφρονος Ιωσήφ. Ζάλιν έντοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και πλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Πόσο όμορφα τα λόγια της Εκκλησίας. Έγραψαν και οι κοσμικοί ποίηματα, αλλά δεν φτάνει κανείς τα ποίηματα της Εκκλησίας. Δεν είναι υπερβολή αυτή. Είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Έτσι είναι οι πατέρες. Γιατί τα ποίηματα της Εκκλησίας δεν γράφτηκαν απλώς με το ανθρώπινο πνεύμα. Γράφτηκαν με συνεργασία του Πνεύματος του Θεού με το πνεύμα του ανθρώπου. Από εξαγιασμένες μορφές. Όταν ταράχθηκε ο Ιωσήφ, μίλησε ο ουρανός για να τον καθησυχάσει. Άγγελος εμφανίστηκε και μίλησε στον μνήστορα της Παρθένου, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάν την γυναίκα σου. Το γάρε αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Ιωσήφ, απόγονε του βασιλέως Δαβίδ, πτωχέ Ιωσήφ που μέσα στις φλέβες σου ρέει αίμα βασιλικό. Μη διστάσεις, αυτό σημαίνει μη φοβηθείς, μη διστάσεις να παραλάβεις το σπίτι σου την γυναίκα σου την Μαρία, την ονομάζει την Παρθένο μητέ, η γυναίκα του Ιωσήφ, όπως επίσης το Ευαγγέλιο ονομάζει τον Ιωσήφ άνδρα της Μαρίας, διότι στο κατά τον εβραϊκό νόμο η μνηστία ισοδυναμούσε με γάμο. Μη διστάσεις να παραλάβεις την γυναίκα σου Μαριάν στο σπίτι σου, διότι το παιδί που συνελήφθη μέσα της δεν είναι καρπός αμαρτίας, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν η Παναγία κατά την ώρα του Ευαγγελισμού άκουσε από τον Άγγελο ότι θα αποκτήσει παιδί, απόρρισε και είπε, πώς θα γεννήσω παιδί επί άνδρα ου γινώσκω, αφού δεν συνέρχομαι με άνδρα. Δεν έχω σκοπό να σμίξω με άνδρα. Τι της είπε τότε ο Αρχάγγελος? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις του υψίστου θα σε επισκιάσει. Πνεύμα Άγιο θα έλθει σε σένα και θα σε επισκιάσει η δύναμη του υψίστου. Το παιδί που θα γεννήσεις θα γεννηθεί δηλαδή κατόπιν θαύματος. Θαύμα είναι και ο τρόπος με τον οποίο γεννώνται τα παιδιά, αλλά το συνηθίσαμε και δεν μας κάνει εντύπωση. Και μεγαλύτερο θαύμα είναι τότε γεννήθη παιδί από Παρθένο μητέρα. Αυτό είπε στον Ιωσήφ και ο Άγγελος. Το παιδί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και για να τον πείσει περισσότερο ο Άγγελος, τι του είπε? Του προείπε το φίλο του παιδιού,
ότι το παιδί θα είναι αρσενικό. Τότε δεν υπήρχε η ιατρική επιστήμη που να προκαθορίζει τι θα είναι το παιδί, αν θα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Θαυματουργικός μιλούσε ο άγγελος, το παιδί θα είναι αρσενικό, ιός. Και ακόμη περισσότερο για τον Πίση, τι του είπε. Αυτό που θα γίνει είναι σύμφωνο με την προφητεία του Ισαΐου, ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιόν. Το παιδί, είπε ο άγγελος επίσης, που θα γεννήσεις, θα το ονομάσεις Ιησούν. Κι άλλοι πήραν το όνομα Ιησούς. Και ο σπουδαιότερος από όλους είναι ο Ιησούς. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Ιησούς του Ναβί. Αλλά ο Χριστός πήρε το όνομα Ιησούς για ειδικό και μοναδικό λόγο. Για λόγο που δεν ισχύει για κανένα άλλο που πήρε αυτό το όνομα. Για ποιο λόγο, μοναδικό λόγο, ονομάστηκε ο Χριστός Ιησούς. Το λέει ο Άγγελος. Το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, διότι Αυτός θα σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες τους. Ο λόγος είναι ενηγματικός, ένιγμα. Έχει ρίσεις και ενίγματα η Αγία Γραφή. Έχει ενηγματικούς και παραδόξους λόγους που δεν πήγαιναν στο μυαλό ανθρώπου. Το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, το όνομα είναι εβραϊκό και σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει. Τι είπαμε σημαίνει Ιησούς, ο Γιαχβέ σώζει. Αυτό θα το βάλετε μέσα στο μυαλό σας καλά καλά. Ιησούς σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει. Το Γιαχβέ τι είναι. Είναι το όνομα του αληθινού Θεού στα εβραϊκά, στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως εγώ λέγομαι Νικόλαος, όπως ο μοναχός λέγεται Φώτιος, όπως ο ιερομόναχος λέγεται Σάββας, είναι το όνομά του. Έτσι ο αληθινός Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά έχει το όνομα Γιαχβέ. Ιεχωβάλλον, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, δεν είναι έτσι η προφορά, η ορθή προφορά είναι Γιαχβέ και αυτοί λένε Ιεχωβά και εννοούν Ιεχωβά μόνο τον Πατέρα. Λάθος, είναι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, τώρα εσείς θα λύσετε το έγκλημα, που σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει, διότι αυτός ο Χριστός θα σώσει. Άρα τι είναι ο Χριστός. Μια λέξη δυνατά. Τη λέξη που θέλω να ακούσω. Γιαχβέ έπρεπε να πείτε. Ο Γιαχβέ σώζει. Αυτός ο μικρός Χριστός θα σώσει. Άρα τι είναι ο μικρός Χριστός. Γιαχβέ, δεν το πάτε δυνατά. Δεν πρέπει να το πείτε να φύγει στέλνει. Λύσεις του ενίγματος. Λοιπόν, το παιδί θα ονομαστεί Γιαχβέ, που σημαίνει ο Θεός, ο Γιαχβέ σώζει, διότι αυτός θα σώσει. Αυτός άρα είναι Γιαχβέ. Είστε αληθινός. Φαίνεται και στη συνέχεια ότι είναι αληθινός Θεός. Αυτός ο μικρός Ιησούς θα σώσει ποιον, τον λαόν αυτού. Όλη η ανθρωπότης είναι λαός
του μικρού Ιησού, του Χριστού. Όλη η ανθρωπότητα είναι λόγος του. Αυτός τον δημιούργησε. Σε αυτόν ανήκει όλη η ανθρωπότητα. Τι δείχνει γι' αυτό, το Χριστός είναι αληθινός. Θα σώσει τον λαόν αυτού. Το σκεφτόμαστε και αυτό πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Δεν έγινε τυχαίος ο άνθρωπος. Έτσι φύσηξε ο αέρας και σχηματίστηκε άνθρωπος με μάτια, με αυτιά, με γλώσσα, με καρδιά, με εγκέφαλο, με πόδια, με χέρια, με DNA, με κύτταρα, όχι, με αρμονικό συνδυασμό όλων αυτών των πραγμάτων. Και είναι τυχαίο ότι υπάρχουν έθνη και λαοί. Εμείς τους φτιάξαμε τα έθνη, εμείς φτιάξαμε τους λαούς ή τους έφτιαξε ο πλανητάρχης. Όλα τα έθνη και οι λαοί είναι δικά του. Γι' αυτό λέει, θα σώσει τον λαό του. Όλη η ανθρωπότητα είναι λαός του νηπίου της Βηθλέμ, του Θείου Βρέφους. Και θα σώσει, λέει, τον λαό του από τι? Από τις αμαρτίες τους. Και αυτό πάλι αποδεικνύει ότι είναι Θεός, για χέ. Γιατί από αμαρτίες ποιος μόνο μπορεί να σώσει? Μόνο Θεός. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο που ήρθε στον κόσμο με την αποστολή να σώσει από αμαρτίες. Κανείς άλλος δεν μπορεί να σώσει από αμαρτίες. Γι' αυτό ήρθε ο ίδιος ο Θεός στον κόσμο. Άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει αμαρτίες, γιατί ο άνθρωπος είναι ο ίδιος αμαρτωλός, αλλά και αμαρτωλός αν δεν είναι. Κι αν υπήρχε ένας αμαρτωλός άνθρωπος και σταυρωνόταν, δεν θα μπορούσε να σώσει την ανθρωπότητα. Και άγγελος, αν σταυρωνόταν, γινόταν άνθρωπος και σταυρωνόταν, δεν θα μπορούσε να σώσει την ανθρωπότητα, διότι ένας άνθρωπος ή ένας άγγελος δεν μπορεί να εξισωθεί με όλη την ανθρωπότητα. Ο Κύριος αντισταθμίζει και υπερσταθμίζει όλη την ανθρωπότητα. Έπειτα οι αμαρτίες ποιον προσβάλλουν? Το Θεό. Γι' αυτό μόνο ο Θεός έχει την εξουσία, αφιένει αμαρτίες. Αυτόν προσβάλλουν και αυτό συγχωρεί. Στο αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής της περιτομής υπάρχει ένα χωρίο καταπληκτικό που θέλω και αυτό να το βάλετε μέσα, να το καρφώσετε μέσα στο μυαλό σας, που δείχνει ολοκάθαρα τη θεότητα του Χριστού. Τι λέγει ο Απόστολος? «Εν αυτό, μέσα σε αυτόν τον Ιησού τον Ναζωραίο, μέσα στο σώμα του Ιησού τον Ναζωραίο, κατοικεί», τι κατοικεί? «Παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Πλήρωμα σημαίνει πλούτος. Όλος ο πλούτος της θεότητος ουσιωδός. Όχι τα χαρίσματα απλώς που έχει που δίνει η θεότητος. Κατοικεί ο πλούτος της θεότητος ουσιωδός. Κατοικεί η θεότητος ως ουσία. Με άλλα λόγια, ο Χριστός είναι όλος Θεός, όλοι οι θεότητες, όλος Θεός, όπως είναι και ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα. Το επαναλάβω αυτό το χωρίο. «Εν αυτό, μέσα στο σώμα του ταπεινού Ναζωραίου, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Όλος ο πλούτος της θεότητος ουσιωδός. Και εστέ εν αυτό πεπληρωμένη». Λέει το πλήρωμα και μετά λέει πεπληρωμένη, κάνει λογοπαίγνιο. Εσείς οι πιστοί, για σας το λέει, για όλους τους πιστούς, του λέει για μας, όλους. Εσείς οι πιστοί,
αφού έχετε το Χριστό, που είναι παν το πλήρωμα της θεότητος, όλος ο πλούτος της θεότητος, είστε υπεπληρωμένοι, είστε πλούσιοι πάμπλητοι. Όποιος έχει το Χριστό είναι πλούσιος πάμπλητος. Τι νοήματα. Το πιο πτωχός άνθρωπος αν έχει το Χριστό είναι πάμπλητος. Και ο πιο πλούσιος άνθρωπος, άμα δεν έχει το Χριστό, είναι πάμπτωχος, δυστυχής, δυστυχέστατος. Αδελφοί μου, ο Χριστός ως Γιαχβέ, ως Θεός αληθινός, σώζει το λαό του, τους πιστούς, από τις αμαρτίες τους. Θα πείτε, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο για τη σωτηρία μας από τις αμαρτίες. Είναι αρκετό ότι ο Χριστός υπέστη ταπεινώσεις και σταυρώθηκε και απέθανε για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το μέγιστο. Αλλά χρειάζεται και κάτι ελάχιστο από εμάς. Ελάχιστο. Μου θέλω να εκφραστώ αλλιώς, για τη σωτηρία μας προσφέρει το 999 της χιλίης. Ακόμα περισσότερο, 999 και 9 της χιλίης. Μένει κάτι ελάχιστο να προσφέρουμε και εμείς. Διότι η σωτηρία είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Του Θείου και του ανθρωπίνου. Άμα δεν θέλω να σωθώ, δεν σώζομαι. Με το ζόρι δεν με σώζει ο Θεός. Αν θέλω να σωθώ, κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Είδατε εκεί όταν θα ανέστη νέο ο Κύριος του Λάζαρο. Δεν αποκύλησε ο ίδιος το λίθο από την είσοδο του τάφου. Αλλά αυτό το έργο, το εύκολο μπορούσαν να το κάνουν οι άνθρωποι, τους είπε, αποκυλήσετε το λίθο από την είσοδο του τάφου. Και ο Χριστός έκανε το δύσκολο, ανέστησε το Λάζαρο. Ποιο είναι το ελάχιστο πρέπει να κάνουμε εμείς? Για αμαρτίες μιλάμε. Πρώτον, να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν αμαρτίες και ότι έχουμε αμαρτίες. Στην εποχή μας οι άνθρωποι πέφτουν με τα μούτρα στις αμαρτίες και για να μην έχουν, λέει, ενοχές και τύψεις, αυτά ακούμε από ραδιόφωνα, από κανάλια, έχουν καταργήσει την έννοια της αμαρτίας. Μην λέτε αμαρτίες, λέει, και δημιουργείται ενοχές και τύψεις στον τρόπο. Δεν υπάρχουν αμαρτίες. Δεν υπάρχουν αμαρτίες. Πού φτάσαμε δηλαδή? Να καταργούμε την έννοια της αμαρτίας. Τον προφήτευσε ο Ισαΐας αυτό. Και τα μεγαλύτερα έσχη, οι ιδιαιτερότητες που είπε εκεί ο αδελφός, δεν τα θεωρούν αμαρτίες. Τώρα ένα βιβλίο σχολικό προβάλλει την ομοφιλοφιλία. Η βιβλίο την εγκρίζει το Υπουργείο Παιδείας, παρακαλώ. Ό,τι λέει, δεν πρέπει να είμαστε εναντίον της ομοφιλοφιλίας. Αν είμαστε εναντίον της ομοφιλοφιλίας, είμαστε ρατσιστέ. Καταργούν την έννοια της αμαρτίας. Όπως επαναλαμβάνω, προφήτευσε ο Ισαΐας το 800 περίπου π.Χ. Τι διάβολο εποχή είναι αυτή? Για να σωθούμε λοιπόν, πρώτον πρέπει να παραδεχόμαστε πως ό,τι είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού είναι αμαρτία. Δεύτερον, να παραδεχόμεθα ότι είμαστε και εμείς αμαρτωλοί.
Παύλος ήταν και έλεγε ότι είναι με πρώτος ο μεγαλύτερος αμαρτωλός. Τι να πούμε εμείς οι άλλοι. Ιωάννης πρόδρομος ήταν. Το αγνότερο πρόσωπο μετά την Παναγία. Αλλά απολύτως αγνός και αναμάρτητος δεν είναι κανείς. Και όταν πλησίασε ο Χριστός για να τον βαπτίσει, σύντρομος γέγονε ο πρόδρομος, άρχισε να τρέμει. Εγώ λέει, Κύριε, έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα. Εγώ είμαι αμαρτωλός και εσύ έρχεσαι ο αναμάρτητος να σε βαπτίσω. Να αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, να λυπούμεθα και να στενάζομαι χωρίς να απελπιζόμεθα. Να λυπούμεθα και να στενάζομαι μέρα και νύχτα, διότι λυπήσαμε τόσο καλό και μεγάλο Θεό, κάνοντας τα δικά μας θελήματα και όχι το θέλημα του Θεού σε αναρρύθμιτες περιπτώσεις. Και να έχουμε αγώνα να υπερβούμε τον εαυτό μας. Να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του κόσμου που έχει τόσα αμαρτωλά ερεθίσματα και θέλει να μας επηρεάζει. Να πολεμούμε και τον σατανά που δίνει εδώ μέσα στο μυαλό τη μάχη εναντίον μας με λογισμούς. Οι ασκητές τι έκαναν προπάντων? Πόλεμο εναντίον των λογισμών έκαναν. Συνεχώς να κάνουμε αγώνα να νικούμε την αμαρτία. Και επειδή εξ αδυναμίας, εξ συναρπαγής, πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, ιδίως σε μικρά αμαρτήματα, με λόγια, με βλέμματα, με λογισμούς, με ακούσματα, με παραλήψεις κατοικώντων. Χίλια αμαρτήματα την ημέρα. Η νοικοκυρά ξεσκονίζει το σπίτι, τα έπιπλα και σε λίγο, μα σκόνη λέει πάλι. Έτσι είναι η αμαρτία. Τα μικρά αμαρτήματα σαν σκόνη. Μπαίνουν συνεχώς στην ψυχή μας. Γι' αυτό να δεχόμεθα ότι έχουμε αμαρτίες, μεγαλύτερες, μικρότερες, και να σπέβδομαι σε πνευματικό πατέρα, να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας ως αποτυχίες μας, ως αστοχίες μας, ως χρεοκοπίες μας πνευματικές, ως πτώσεις μας, ως ήδη αρνήσεων του Θεού. Άμα κάνω εγώ το δικό μου θέλημα, αυτό που με ευχαριστεί, και δεν κάνω το θέλημα του Θεού, είναι ένα είδος αρνήσεως. Να έχουμε λοιπόν την ταπείνωση να πηγαίνουμε σε πνευματικό πατέρα κατά διαστήματα. Έτσι όρισε ο ίδιος ο Χριστός. Να ταπεινώνουμε τον εγωισμό μας και να λέμε, Πάτερ μου, αυτά και αυτά έχω. Διάβασε την ευχή. Να καθαριστώ από την κοπριά, γιατί συχαίνομαι τον εαυτό μου. Είναι τόσο σπλαχνικός ο Θεός, είναι τόσο μεγάλη η θυσία Του, ώστε με το αίμα Του, υπ' αυτές τις προϋποθέσεις που ακούσατε από ανθρωπίνης πλευράς, μας καθαρίζει. Και φεύγοντας από αυτό το μάταιο κόσμο, τον πρόσκαιρο και δοκιμαστικό, παραλαμβάνομαι βασιλεία, έτσι λέει η Γραφή. Τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο? Μετανοείται, ίγγι και γάρ, η βασιλεία. Με τη θυσία του ο Χριστός μας ανακήρυξε βασιλείς. Όλοι οι πιστοί είμαστε ανακηρυγμένοι βασιλείς, ασυγκρίτως ανώτεροι από τον πλανητάρχη. Και θα παραλάβουμε
φεύγοντα από αυτόν τον κόσμο, βασιλεία ασάλευτη. Τι θα πει ασάλευτη? Οι επίγειες βασιλείες σαλεύονται, κλονίζονται, πέφτουν, καταργούνται. Η βασιλεία των ουρανών είναι ασάλευτη, είναι αιώνια. Και είναι απερίγραπτη σε χαρά και δόξα και μεγαλεία. Παραλαμβάνομαι εμείς τα πτωχαδάκια, οι αφανείς, οι άσημοι, τα μειώντα κατά τον κόσμο, οι ανυπολόγιστοι κατά τον κόσμο, παραλαμβάνομαι βασιλεία και βασιλεύομαι μαζί με τον βασιλέα των βασιλέων και τον Κύριο των Κυρίων, τον Ιησού Χριστό, στους απεράντους αιώνες και της βασιλείας ημών ουκέστε τέλος. Αμήν. Αδερφοί μου, δεν έχουμε τίποτε άλλο ή μη μόνο να παρακαλέσουμε τον Θεό να φυλάτει, να σκέπει, να χαρίζει υγεία στον αγαπητό μας Νικόλα Σωτηρόπουλο. Να του χαρίζει φώτιση, σύνεση, διάκριση, να γράφει και να κηρύττει το όνομα του Θεού εις αυτόν τον κόσμο. Και στον Πατέρα Σάββα μακρότητα ημερών, για να στενοχωρούνται μερικοί δεσποτάδες. Το δεύτερον, θα ευχηθούμε εμείς η λειτουργία του Θεού και θα παρακαλέσουμε τον Θεό μας να δώσει στα παιδιά του τούτων των νέων χρόνων να έχουν πνευματική ζωή, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και όχι σαρκικοί. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι μπρούμητα χάμου και βλέπει τα της σαρκός, πώς να τη χορτάσει τη σάρκα με όλες τις ειδονές τούτου του κόσμου, με τα φαγητά, με τις πράξεις, με το φθόνο. Ο φθόνος ο οποίος κατέβασε από τους ουρανούς τον ωραιότερο των αγγέλων. Και από τότε ο κακός προσπαθεί με το φθόνο να κυνηγά τα παιδιά του Θεού. Μακριά από μας ο φθόνος, ο φθόνος. Αυτό είναι το χειρότερο πάντων. Και λέει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι με αυτό το όπλο το οποίο ο ίδιος απέκτησε, λέει, αυτό το όπλο το βάζει στα πόδια μας, στα χέρια μας, στο μυαλό μας, παντού, λέει, για να μας οδηγήσει εκεί που είναι Αυτός. Προσέξετε το φθόνο, να γίνουμε μικρά παιδιά και τότε ο Θεός θα μας φυλάτει. Αδερφοί μου, ευλογημένος ο καινούριος χρόνος, πνευματικός και με το ασασέρ της προσευχής να ανέβουμε στον Θεό. Ξέρετε στις πολυκατοικίες τι έχει. Πατάς ένα κουμπί και σε ανεβάζει στον πέμπτο όροφο. Εμείς έχουμε ένα ασασέρ που λέγεται προσευχή. Πατούμε αυτό το κουμπί και ανεβαίνουμε στον θρόνο του Θεού. Και μένουμε μαζί του αιωνίως. Αμήν. Την ευχή σας. Λίγο, εντάξει, έστω ένα δεκάλεπτο.